Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε την οικονομική στήριξη των χιλιάδων οπαδών της σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο ο πρόεδρος της ομάδας Ανδρέας Δημητρέλος και ο γενικός αρχηγός Χρήστος Κωστής ξεκίνησαν από τον Εύρο την καμπάνια της ΑΕΚ στην επαρχία με σκοπό την πώληση εισιτηρίων διαρκείας. Ενώ στη συνέχεια θα επισκεφθούν και άλλες πόλεις για να μπορέσουν να βγάλουν την ομάδα από το οικονομικό αδιέξοδο. Σε οικονομικό αδιέξοδο έχει βρεθεί η ΑΕΚ, όπως βέβαια και οι περισσότερες, αν όχι όλες, οι ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Στην προσπάθεια επίλυσης του μεγάλου αυτού προβλήματος, η ΠΑΕ ΑΕΚ ξεκίνησε την περιοδία της από τη Θράκη και τον ομό Εύρου ειδικότερα, με τον πρόεδρό της, Ανδρέα Δημητρέλο, και τον γενικό αρχηγό, Χρήστο Κωστή, να καλούν τους χιλιάδες οπαδούς της Ένωσης να στηρίξουν οικονομικά την ομάδα, αγοράζοντας εισιτήρια διαρκείας. Η ΑΕΚ είναι μεγαλύτερη ομάδα της χώρας, τουλάχιστον στις καρδιές μας. Έτσι, εμείς έτσι, οι αξίες που έχουμε μεγαλώσει με αυτή την ιδέα, με αυτή τη φανέλα, έτσι την φανταζόμαστε, έτσι θέλουμε να την ξαναφτιάξουμε. Αντιλαμβανόμαστε και τις δυσκολίες των καιρών. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια διάσωσης της ομάδος. Γίνονται κάποιοι αγώνες με απότερο σκοπό την διαβίωση της ομάδος, τη διάσωση, την επιβίωση θα έλεγα, και νομίζω ότι είναι μια δύσκολη προσπάθεια που συναντάει κάποια εμπόδια λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να τα υπερπηδήσουμε, να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε για την ΑΕΚ να είναι βιώσιμη στο μέλλον και να μπορέσουμε έτσι να ξαναγίνουν και οι φίλαθλοι μας υπερήφανοι. Ο κύριος Κωστής τόνισε στη Δέλτα Τηλεόραση ότι το παρελθόν και τα λάθη που έγιναν πρέπει να τα αφήσουν όλοι πίσω και να συσπηρωθούν όλες οι δυνάμεις της ΑΕΚ για να μπορέσει η ομάδα να ορθοποδήσει οικονομικά. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν γίνει λάθη στο παρελθόν. Αυτά με οδηγό τα λάθη του παρελθόντος και με τις παρενέσεις και τις προτροπές του κόσμου που κάνει πάρα πολύ καλές, ωραίες τοποθετήσεις και παρεμβάσεις, νομίζω ότι θα αποτελέσει έναν οδηγό για το μέλλον να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη του παρελθόντος. Είναι ενωμένη, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια και από μένα και από τον Μαύρο να συσπηρωθεί η ομάδα, να έρθουν κάποια πρόσωπα που αγαπούν πραγματικά την ομάδα. Σίγουρα και ο Ντέμις είναι ένα από τα άτομα που θέλουμε να πλαισιώσει την ομάδα. Σίγουρα ξέρουμε τι έχει προσφέρει ο Ντέμις σαν ποδοσφαιριστής. Σαν πρόεδρος ξεκίνησε καλά, κάποια στιγμή χάθηκε λίγο αυτό στην πορεία, αλλά δεν έχει να κάνει αυτό. Και ο ίδιος έχει αντιληφθεί ότι έχουν γίνει κάποια λάθη. Το έχει τοποθετηθεί και δημόσια. Το θέμα είναι ότι θέλει να προσφέρει. Και η αγκαλιά της ΑΕΚ είναι τόσο μεγάλη που δέχεται όλους όσους ανθρώπους θέλουν πραγματικά να τη βοηθήσουν και έχουν και την αξία πάνω απ' όλα, έτσι, και την ανθρώπινη αξία και την ποδοσφαιρική. Δηλαδή, γιατί ο Ντέμις σίγουρα στην ΑΕΚ έχει ματώσει την ομάδα, έχει προσφέρει και του νομίζω ότι του αξίζει έτσι μια δεύτερη ευκαιρία.